του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μαζί μας και καλωσορίζουμε τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος είναι υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια άχαρη δουλειά, θα έλεγα, κύριε υπουργέ. Ορίστε. Μια άχαρη δουλειά. Πρέπει να διαψεύδετε, πρέπει όλοι, όχι εσείς, όλοι οι υπουργοί δηλαδή αυτής της κατηγορίας. Διαψεύδω όταν πρέπει να διαψεύσω, ναι, και επιβεβαιώνω όταν πρέπει να επιβεβαιώσω. Ναι, σπανίως οι υπουργοί επικρατείας πάντως, Αντώνη, γιατί είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος και φίλος μου Αντώνης Δερατόλας, τον οποίο καλημερίζω εκτός της εφημερίδας στο Ποντίκι. Σπανίως πάντως οι εκπρόσωποι επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες μας, έτσι. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικός ο Τζανακόπουλος. Είναι. Είναι λίγο πιο αψής και. Είναι και πιο νέος. Είναι και πιο νέος, είναι νέα γενιά. Οπότε σου βγαίνει κάτι παραπάνω από το παρελθόν. Είναι μόνο 35 χρονών και αυτό είναι καλό. Πάντως δεν διαψεύσατε ποτέ, δεν επιβεβαιώσατε, με συγχωρείτε, ποτέ, αλλά απλώς διαψεύδετε τις πληροφορίες που έχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Το είπε και ο κύριος Λεβέντης κάποια στιγμή, ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο με τον Υπουργό Οικονομικών δεν είναι στα καλύτερά τους με τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν είναι σε μια φάση δηλαδή. Είναι η 14η φορά μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Όχι, μην το λέτε. Είναι η 14η φορά μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Να τον φάει, θέλει, νομίζω. Εσάς από πού σας προκύπτει αυτό? Από πληροφορίες που έχω, από καλά πληροφορημένες πηγές που είναι κοντά και στις δύο πλευρές. Και εγώ έχω άλλες πληροφορίες που λένε ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει. Όχι. Δεν θα τον φάει, λέτε, στον ανασχηματισμό. Καταρχήν δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ αυτό το ρήμα που χρησιμοποιείτε. Έτσι το λέμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει. Εμείς οι πολιτικοί δεν το λέμε. Τα λέτε στα γραφεία σας, δεν τα λέτε δημόσια. Πήγες να πάρεις επιβεβαίωση για ένα θέμα που. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, μα ξέρω γιατί δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί έχουμε στη συνέχεια ερωτήματα. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποια διαφορετική πολιτική στρατηγική μεταξύ του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Οικονομικών? Αυτό θα ήταν πλήρως αδύνατον. Ναι, αλλά ο κύριος Τσακαλώτος που ψυχνά πυκνά μας λέει ότι μην περιμένετε θαύματα, μην περιμένετε αύριο το πρωί να λυθούν τα προβλήματα, σε αντίθεση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι θα κάνουμε θαύματα ή ότι έχει μαγικό ραβδί. Είναι, θα έλεγα, περισσότερο έτσι αισιόδοξο για την πορεία των πραγμάτων. Αυτή δεν το νομίζω. Εντάξει, τώρα αν εσείς προσπαθείτε να. Όχι, δεν προσπαθώ. Βρείτε, όχι, όχι. Εντάξει, αν εσείς θεωρείτε ότι οι διαφορές ιδιοσυγκρασίας, ας πούμε, καταλήγουν και σε πολιτικές διαφορές ή σε πολιτικές συγκρίσεις, αυτό είναι ένα. Είναι αυτό. Δική λοιπόν, σας. Πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, θα πάμε στο. Τώρα ο κύριος Τσελίκας είναι ένας από τους καλούς ρεπόρτερ που έχουμε, είναι εκεί στα πετρέλαια. Πριν όμως από όλα αυτά, Αντώνη, θα ήθελα να επικαλεστώ και εσένα. Θα ήθελα να κάνω μια παράκληση για αυτή τη συνέντευξη. Επειδή συχνά πυκνά με τον δημοσιογράφο, όταν κάνει μια ερώτηση, θεωρεί, όχι εσείς γενικά, θεωρείτε ότι παίρνουμε θέση. Δεν παίρνουμε θέση. Όταν κάνω μια ερώτηση να απαντήσουμε. Τώρα είμαι καλός άνθρωπος ή κάκος. Δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Ενδιαφέρει η δική σας απάντηση. Και επειδή συχνά πυκνά παρατηρώ και σε όλες τις πλευρές, και στη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και πώς λέγεται το άλλο το κόμμα που έχουν. Το συμπαράταξη. Κάπως το λένε κάπως, αυτό. Ναι. Στη Δημοκρατική Συνασπισμό, πώς λέγεται. Αυτοί λοιπόν όλοι προσπαθούν προσπαθούν να μας πούνε. Μα και εσείς κύριε που το λέτε έτσι, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ούτε είμαστε με τους μεν, ούτε με τους δε. Όταν είμαστε εδώ και κάνουμε τη δουλειά μας. Και θα ήθελα, επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και ασχολείστε με τον τύπο, σε αυτό να υπάρξει και από τη δική σας πλευρά μια προσπάθεια και στα δικά σας στελέχη, όπως και στους υπόλοιπους που το έχω πει. Να σταματήσει αυτό το βιολί. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές δεν είναι κακός άνθρωπος. Δεν είναι κακός δημοσιογράφος. Αυτή είναι η άποψή του. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι πάντως για να θέσεις ένα ερώτημα. Αυτό θέλω, ναι. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην έχουν παραξηγήσεις. Επειδή θα μιλήσουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ήταν ο κ. Μητσοτάκης και εδώ δεν έχουμε νεοδημοκράτη. Γι' αυτό το λέω. Όπως τα είπα και στον κύριο Γεωργιάδη την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Τσελίκα. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Να διευκρινίσω κάτι. Για διευκρινίσω. Εμείς καταρχήν καταγράφουμε τα πράγματα που βλέπουμε. Ναι. Εγώ και η κάμερα. Διαλέγει. Τίποτα παραπάνω. Ούτε ναι. Θέση παίρνουμε, ούτε σκαμπό παίρνουμε, ούτε τίποτα. Για προχώρα. Και επίσης να πω ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις σοβαρές να μιλάει ένας τον άλλον και όχι ο ένας για τον άλλον. Διαλέγει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Mm. Γλυφάδα. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε στο στάδιο αποκάθαρσης, απορρίπανσης. Βλέπετε εδώ υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που έχει βάλει ο Δήμος και αχάραγα ξεκίνησαν. Στο κομμάτι, αφού έγινε λοιπόν η απάντηση στο παχύ μέρος, στα αυτή τη, που λέγαμε την πίσα, τώρα τι κάνουνε. Βλέπετε τα τσουβάλια τα άσπρα. Εκεί λοιπόν τοποθετούν ό,τι υπάρχει πίσα που έχει ξεβραστεί πάνω στα χαλικάκια της παραλίας. Έτσι λοιπόν με φτιάρι οι άνθρωποι και στο βάθος βλέπετε με τα άσπρα. Με τα φτιάρια λοιπόν
παίρνουν όλη την άμμο μέχρι και 10 πόντους, την αναμοχλεύουν και ό,τι είναι λερωμένοι με πίσα και παράγοντα πετρελαίου τα βάζουμε στα τσουβάλια για να μεταβερθούν σε ασφαλές μέρος εκεί που πρέπει. Τώρα, μακροσκοπικά δεν φαίνεται τίποτα. Όμως, μην ξεγελιόμαστε, μέσα στο βάθος και αυτές τις μέρες που πήγαμε σκάφος και περιμετρικά κόστα-κόστα υπάρχουν πετρέλαια μέσα στη θάλασσα, διάσπαρτα σε διάφορα μέρη. Οι ρηδίζει, δηλαδή, πώς το καταλαβαίνεις. Μπορεί με την πρώτη ματιά να μην φαίνεται, αλλά βλέπεις οι ρηδίζει, ρηδίζει. Και ναι, υπάρχει και δυσοσμία έντονη. Η ρηδίζει, κάνε τα ψέματα. Όπως και σπίτι σου βάζει πετρέλαιο, δεν γίνει, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κατάσταση στην Γλυφάδα, ναι. Να σου πω και τελειώνω. Στην Γλυφάδα ακόμα έχει πρόβλημα. Από τη Βούλα και κάτω ακόμα δεν υπάρχει έχει. Πρόβλημα. Είδα και το έχει σώσει το παραπέντε ο Δήμαρχος. Είδα και τον Δήμαρχο της Βούλας το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, ο οποίος πράγματι έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο άνθρωπος με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος και έχει νομίζω σώσει αρκετά την κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Επιθυμητό το αποτέλεσμα μεγάλο. Εντάξει. Γιατί έβαλε και φράγματα πλωτά. Ωραία. Έκανε και αναλύσει στο χημείο πολύ ότι ωραία. Είναι καταφύση τα νερά προς το παρόν. Με την βοήθεια κάθε 10 μέρες αλλάζει, γιατί είναι και ο άνεμος. Του λιμενικού σώματος, το οποίο καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και πρέπει να το επισημάνουμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε ένα σχόλιο για την κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο. Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστο. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Από τη δική μας μεριά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μην επεκταθεί αλλά αντίθετα να βελτιωθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν συντομότερα. Η κινητοποίηση παρά τα όσα ακούστηκαν νομίζω ότι ήταν άμεση. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα δείτε, και στην επικοινωνία που έγινε. Εντάξει, εγώ δεν θα σχολιάσω εν μέσω μιας επιχείρησης για την απορρίπανση, την επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι όχι όχι, σας λέω, δεν πρόκειται να το σχολιάσω. 12 και 25, 2 και 25 αν δεν κάνω λάθος έγινε το ατύχημα, 2 και 41 δηλαδή 16 λεπτά μετά, είχε μπει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μετά από κινητοποιήθηκαν... δύο μέρες, τρεις ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει αυτό το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αυτές τις δυνατότητες. Για να... Και άργησε ακούστε, αυτό, για νομίζω. Να έρθει το πλοίο, να χρειάζεται Ευρώπη, να υπάρξει... Αφήστε να σας πω. Αφήνω, η ενημέρωση πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι το σκάφος αυτό θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη δουλειά. Στις δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, τη δεύτερη μέρα ήταν το πλοίο εδώ, όταν αποδείχθηκε ότι ενημέρωση. Είναι απαραίτητη η παρουσία του και μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Υπουργέ, δύο πράγματα. Ευθύνες και το γρήγορα αργά. Το έχετε ξανασχολιάσει. Μπορείτε εσείς σήμερα, έχετε μια εικόνα, νομίζω αυτό ενδιαφέρει, με συγχωρείτε, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Περισσότερο απ' όλα, έχετε μια εικόνα πώς πάει η απορρίπανση και αν έχετε από τις υπηρεσίες σας μια αίσθηση πότε θα μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιηθούν οι παραλίες, γιατί νομίζω αυτό εντάξει, είναι το μείζον σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Αν έχετε πληροφόρηση. Εγώ δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Δεν λέω εσάς, αν έχετε σας λέω, δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Σας αρμόδιο Υπουργείο, σας έχει κάνει μια ενημέρωση. Σας λέω όμως ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βλέπετε ότι η κατάσταση βελτιώνεται καθημερινά. Τις επίσημες ανακοινώσεις θα πρέπει να τις κάνει το λιμενικό και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δική μου η αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή να. Όχι, σαν εκπρόσωπο τη κυβέρνηση, αν έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό λέμε. Το χρονοδιάγραμμα το έχει ανακοινώσει ο υπουργός. Είπαμε ότι θα χρειαστούν κάποιες περισσότερες μέρες, ίσως 15 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρήση της παραλίας και των θαλασσών, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προσθέσω. Κάνατε μια έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή. Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Δεν υπήρξε κάποιος ειδικός επιστήμονας τον οποίο να καλέσατε, δεν το ξέρω γι' αυτό και το ρωτάω, ο οποίος να σας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σας είπα, το χρονοδιάγραμμα το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σύσκεψη η οποία αφορούσε την πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Και δόθηκαν και συγκεκριμένες εντολές από τον Πρωθυπουργό. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, πέρα από το επιχειρησιακό. Είδαμε, το πήρε πάνω του, το είδαμε αυτό. Πέρα από το επιχειρησιακό, ξαναλέω, είναι το πολιτικό. Δηλαδή.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η δημόσια διοίκηση έχει πολύ συγκεκριμένες παθογένειες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Το ξέρατε και αυτό και πριν ακριβώς... γίνεται κυβέρνηση. Φυσικά το ξέρω. Όταν κατηγορούσα τους άλλους ότι δεν τα κάνουν φυσικά καλά. Φυσικά το ξέρω. Με συγχωρείτε, τη δημόσια διοίκηση ποιος την έφτιαξε, η σημερινή κυβέρνηση είναι την έφτιαξε. Από το 1922. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, δεν έτσι, είναι έτσι, από τότε έτσι. Η δομή των υπουργείων, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν στελεχωθεί. Δεν τους αλλάξατε. Με τι να τους αλλάξουμε. Τις δομές των υπουργείων. Προσπαθούμε καθημερινά να τις αλλάξουμε και νομίζω ότι έχουμε και πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ερώτηση. Γιατί δεν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Κουρούμπλη ο κ. Τσίπρας. Εν μέσω μιας προσπάθειας επιχείρησης, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θεωρείται ότι το μείζον ζήτημα είναι η απόδοση ευθυνών, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Κουρουπλής κινητοποίησε τους μηχανισμούς και από εκεί και πέρα, στο τέλος της κρίσης αυτής, στο τέλος της διαχείρισης, θα αποτιμήσει ο Πρωθυπουργός, όπως αποτιμά και για κάθε υπουργό, αν ο κύριος Κουρουπλής ή εγώ, για παράδειγμα, και τη δική μου παρουσία την αποτιμά καθημερινά ο Πρωθυπουργός. Απαντήσατε. Είστε πολύ σαφείς. Δεν τον παρέτησε γιατί θέλει να δει τι θα μπορούσε να δει. Είχα και άλλη μια ευκαιρία να ρωτήσω τον εκπρόσωπο για τα θέματα του κ. Κουρουπλή. Εγώ δέχομαι για χατήρη συζήτηση ότι αυτό θα εκτιμηθεί στην ώρα που πρέπει από τον Πρωθυπουργό. Όχι, ήταν συγκεκριμένος ο κ. Ναι, ότι θα το δούμε αργότερα. Όχι, δεν είπα εγώ ότι θα το δούμε αργότερα. Η απόδοση ευθυνών γενικότερα, δεν λέω τον κύριο Κουρουπλή. Είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών. Ο κύριος Κουρουπλής έκανε αυτό το οποίο έπρεπε. Κινητοποίησε το μηχανισμό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και νομίζω ότι η διαχείριση της κατάστασης επιχειρησιακά είναι βέλτιστη. Ωραία, να ρωτήσω κάτι ακόμα σε αυτό. Πήρατε απόφαση ή έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να φύγουν αρμοδιότητες από το Υπουργείο Ναυτιλίας των ελέγχων σε πλοία κλπ. Και να πάνε στον ελληνικό νεογνώμονα. Έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι το είδατε στο δελτίο τύπου, να φύγει η εκτίμηση για το αξιόπλο των πλοίων από το Κέντρο Επιθεώρησης και Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και να μεταφερθεί πράγματι γιατί στον ελληνικό νεογνώμονα. Και από εκεί και πέρα διαπίστωσε ο κ. Πρωθυπουργός προφανώς ότι δεν είχε γίνει σωστά η δουλειά, φαντάζομαι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε. Προσπαθώ να σας πω. Μιλάμε για μια. Έτσι, εγώ βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να προκαταβάλω. Όχι, όχι, κύριε Τζάνκο, μα αφήστε με όμως να σας πω. Όχι, δεν όχι, το ένα, το όχι, το άλλο, ναι, αλλά αφήστε αλλά με να σας πω. Απαντήστε σε αυτό όμως. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Αν με αφήσετε, θα απαντήσω. Όχι, όχι. Αν με αφήσετε και ξαναλέω, κύριε Χατζή, θα απαντήσω. Δεν σας κρατάω. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, απαντήστε. Διαπίστωσε, λέω, η ερώτηση είναι η εξής. Διαπίστωσε δηλαδή κάποια προβλήματα από την ενημέρωση που είχε προφανώς, γιατί το πήρε πάνω τον κύριο Τσίπρα στο θέμα, έτσι, όπως καταλάβαμε, Αντώνη, νομίζω. Mm-hmm. Ναι, διαπίστωσε κάποια προβλήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι που έκανε τους ελέγχους και γι' αυτό μετέθεσε στον ελληνικό νεογνώμονα την αρμοδιότητα. Νομίζω ότι είναι προφανές. Σας ξαναείπα προηγουμένως ότι πάρα πολλά υπουργεία, αλλά δεν θέλω να προκαταβάλω το αποτέλεσμα της έρευνας, πάρα πολλά υπουργεία έχουν στο εσωτερικό τους μηχανισμούς και δομές, οι οποίες δεν λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή για τη μεταφορά της αρμοδιότητας, έτσι ώστε να απομείνει στο Υπουργείο η εποπτεία ως προς το αξιόπλο, αλλά από εκεί και πέρα η απόφαση για το αν και κατά πόσο ένα πλοίο είναι αξιόπλο να περάσει στον νεογνώμονα. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, η οποία πρέπει να σας πω ότι για να γίνει δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή συνήθως η δυνατότητα για την κάθαρση και την εξυγίανση των δημοσίων υπηρεσιών έχει πάρα πολλές αντιδράσεις. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει μια κρίση, δίνεται και ταυτόχρονα και μια δυνατότητα να εκαθαρίζουμε, να εξυγιένουμε, να δημιουργούμε τους όρους για την βέλτιστη λειτουργία των θεσμών. Μάλιστα. Φεύγει από μια δημόσια υπηρεσία μια αρμοδιότητα και πάει σε ένα ιδιωτικό φορέα. Δεν είναι πάντα καλό, αλλά θα το δούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι η καλύτερη και η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Προφανώς φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, ότι μέσα από την έρευνα που παρουσιάζει τον κύριο Πρωθυπουργό υπήρξαν στοιχεία που τον οδήγησε σε αυτήν την απόφαση. Έτσι νομίζω δεν είναι. Ότι είναι προφανές. Είναι προφανές. Το επίπεδο της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση του Υπουργείου και των υπηρεσιών των κρατικών είναι ικανοποιητικό, γιατί ακούσαμε δημάρχους, κύριε Τζανακόπουλε, που
μιλάνε ότι είναι μόνοι τους, ότι λίγο το λιμενικό κλπ. Κάντε μας μια εκτίμηση. Εγώ ξαναλέω, δεν υπάρχει. Είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε το Υπουργείο Αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει εν μέσω μιας προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η κρίση. Να κάνω πολιτικά σχόλια για την τρόπο... προσπάθεια, λέγω. Δεν θέλω να μου κρίνετε πολιτικά τι λέει ο καθήμαρχος. Πολιτικά μου. Έχετε, πολιτικά όχι πολιτικά, όχι πολιτικά. Κύριε Τζανακόπουλε, είστε ξυπνότερος ημών και καταλαβαίνετε. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που συνεργάζεται η ελληνική διοίκηση, το κράτος με τους δημάρχους. Αυτό ξαναλέω. Λοιπόν, πολιτικά, καθένας λέει ότι. Πολλοί δήμαρχοι εν μέσω μιας προσπάθειας αντιμετώπισης της κρίσης η οποία έχει προκύψει. Έχουν λειτουργήσει και πολιτικά. Μάλιστα. Από τη δική μου μεριά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πολιτικό σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι δήμαρχοι. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία δουλειά να κάνουμε. Η δουλειά σχετίζεται με την αντιμετώπιση του προβλήματος στην μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Πολιτικά σχόλια για τον τρόπο αντιμετώπισης είτε από τους δημάρχους, είτε από τη δημόσια διοίκηση, είτε από το λιμενικό, θα γίνουν με τον απολογισμό των επιχειρησιακών ενεργειών. Πάντως. Αλλά σας ξαναλέω, εγώ σε πολιτική σύγκρουση με τους δημάρχους έχουν βρει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, να εξαπολύσουν τα πειρά τους απέναντι στην κυβέρνηση για λόγους οι οποίοι αφορούν τους ίδιους και μόνο τους ίδιους. Οι δήμαρχοι, κύριε Υπουργέ, το κάνουν πάντα. Δεν είναι με λόγους κυβερνήσεις. Γιατί οι δήμαρχοι είναι, κοιτάνε το σπίτι τους, δεν κοιτάνε την κεντρική κυβέρνηση. Από τη δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε πολιτικό διάλογο με τους δημάρχους. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα και πολύ σοβαρά, όπως και αυτό άλλωστε, θέσατε ένα πολιτικό ζήτημα μεγάλο πριν από λίγο. Και το επεσήμανε ο Αντώνης ο Δελατόλας. Είπατε ότι από το δημόσιο, μάλλον είπε ο Αντώνης ο Δελατόλας, έφυγε μια αρμοδιότητα και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Θα φύγει. Ναι. Το αποφάσισε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν το αποφάσισε. Με την εποπτεία του δημοσίου. Φυσικά, ναι, αλλά έχουν καλύτερη τεχνογνωσία. Έχουν καλύτερη τεχνογνωσία, έχουν την δυνατότητα να κάνουν πιθανόν αποτελεσματικότερους ελέγχους και έχω την αίσθηση ότι με την εποπτεία του δημοσίου θα γίνει είναι καλύτερα. Πολύ συνέπεια, είναι πιθανόν να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, φαίνεται να προσχωρείτε στην άποψη ότι το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί. Και ο ιδιωτικός τομέας επίσης μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν προσχωρώ σε αυτή την άποψη. Αυτό δηλαδή, κάνετε, μην όμως. Προσπαθείτε να κάνετε πολιτική γενίκευση δεν από μια στιγμή που κάνετε πολιτική γενίκευση. Σας κάνω. Μου είπατε. Προσχωρείτε σε αυτή την άποψη, ναι ή όχι. Αυτό θέλω να ξέρω. Η ερώτησή σας, κύριε Χατζή, έχει συγκεκριμένες παραδοχές οι οποίες εντάξει. Καμία παραδοχή δεν έχει. Πώς δεν έχει. Ερώτηση σας κάνω και είναι ξεκάθαρη. Ακούστε με, κύριε Χατζή. Προσχωρείτε ναι ή όχι, να το αλλάξω εγώ το ερώτημα. Όχι, δεν προσχωρούμε στην άποψη αυτή. Αντιθέτως, το δημόσιο στις περισσότερες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να κάνει εξαιρετικά αποτελεσματική δουλειά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα το οποίο είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Κύριε Ζανακόπουλε, έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό. Εγώ, αν έχει μια αξία η γνώμη μου, θεωρώ ότι έχει δίκιο, ότι η δημόσια διοίκηση έχει άξια στελέχη και πρέπει και ως αντίληψη ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το υποστηρίζει να αξιολογούνται και να είναι μπροστά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας σε ό,τι τους αφορά. Αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού, η παρένεση, η προτροπή, η εντολή, κατά τη γνώμη μου είναι και ένα χαστούκι σε όσους έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, σε έναν βαθμό τους ακυρώνει, εγώ θα έλεγα και τους ενεχοποιεί. Δεν θεωρώ, όταν έχουμε έναν αναβαγείο, αν μου επιτρέπετε να το. Κάνετε γενίκευση, πολιτική γενίκευση. Για το συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου. Υπηρεσία, λέω, μόνο. Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός πάνω σε μια κρίση, αν δείχνει ευθύνες, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτό, δεν είναι και το ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο. Πάνω σε μια κρίση, παίρνει μια απόφαση να πάρει αρμοδιότητες από μια υπηρεσία του Υπουργείου, να την πάει στον ελληνικό νομονά, με την υποπτία που λέτε, αμέσως. Σε έναν βαθμό, εγώ αν ήμουνα μέσα σε αυτή την υπηρεσία, θα θεωρούσα τον εαυτό μου ότι έχω κάνει λαμογιά ή ότι είμαι άχρηστος. Ότι αυτό δεν το εκτιμήσατε που το κάνατε πάνω στην κρίση. Γιατί πάνω στην κρίση δεν θέλετε να κάνετε πολιτικά σχόλια και κρίσεις. Εγώ το εκτιμώ. Το είπαμε και σε μια άλλη συνέντευξη. Το είπατε. Αλλά πάνω στην κρίση ο Πρωθυπουργός καταργεί μια υπηρεσία. Και λέει να πάει αλλού. Δεν είναι ένα ζήτημα. Υπηρεσία, μετέφερε με συγχωρείτε, είναι μια αντίφαση αρμοδιότητα. Σε σχέση με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο τον καιρό. Εντάξει, για τη δημόσια διοίκηση. Κοιτάξτε να δείτε. Μακάρι να μην είναι. Γι' αυτό τον ερώτησα και θύμωσε. Το είδα. Που του λέω αν προσχωρεί στην άποψη. Γιατί
Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αυτή η εντύπωση δίνεται. Ναι, αλλά επιμένετε να κάνετε μια πολιτική γενίκευση για ένα ζήτημα το οποίο είναι απολύτως συγκεκριμένο. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός για να πάρει αυτή την απόφαση έχει ζυγίσει όλα αυτά τα οποία λέτε. Και η εκτίμηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, Αντώνια, στο... ναι, βλέπετε ότι οι ερωτήσεις σας διαρκούν μάλλον αρκετά περισσότερο από ότι επιτρέπετε να διαρκέσουν οι απαντήσεις. Θα διακόψει για να ολοκληρώσετε αυτό το κομμάτι. Δεν είχα σκοπό. Συνεχίστε, βεβαίως. Σας λέω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε αυτό. Δεν θέλω να προκαταβάλω ούτε τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ούτε τα αποτελέσματα πιθανών ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει και η ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως, ένα είναι το δεδομένο. Ότι υπάρχουν δομές, υπάρχουν κέντρα παραεξουσίας στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, τα οποία δεν έχουν στηθεί από την σημερινή κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως υπάρχουν και λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και τα οποία θα πρέπει να εξυγειανθούν, να αποκαθαρθούν, διότι ακριβώς ο στόχος ο δικός μας είναι μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική, είναι μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών και αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Και εκτιμώ ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια δημόσια διοίκηση. Μα είπατε ότι δεν είναι καλή νωρίτερα. Ότι τη φτιάξανε λάθος. Τώρα πώς μου το λέτε αυτό? Σας λέω για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σας μιλάω. Νομίζω ότι είμαι αρκετά ακριβολόγος για να μην παρεξηγούνται τα λεγόμενά μου, κύριε Χατζή. Είπατε πολλές φορές τη φράση πολιτική γενίκευση. Θα σας πω το εξής, είστε και αριστερός δηλαδή. Οι ποσοτικές συσσωρεύσεις φέρνουν τις ποιοτικές αλλαγές. Θέλετε να μιλήσουμε για το αντιντήρινγκ τώρα? Ένα λεπτό. Ένα το ένα. Ένα το άλλο. Ένα το άλλο. Δέκα τέτοια φέρνουν μια ποιοτική αλλαγή σε ένα πολιτικό σχηματισμό όπως ο δικός σας. Θέλετε να κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση όπως ο κύριος Μητσοτάκης εχθές για τις κοινωνικές ανισότητες? Δεν νομίζω ότι ισχύει το συγκεκριμένο. Πάμε στη ΔΕΦ όμως, αφού είπατε για Μητσοτάκη. Μας δώσατε την πάσα να περάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, έλα, έχουμε τον κύριο Καντέλη εδώ, τον συνάδελφο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται? Καμιά χαρά, Τάκη, μια χαρά. Πες μας τα βασικά έτσι που συνέβησαν εκεί και έτσι να μας ανακεφαλαιώσεις τις δύο-τρεις κουβέντες βασικές από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που παρουσίασε χθες στην ομιλία του ήταν ο τρόπος τον οποίο αυτός έχει για να βγει η χώρα από την κρίση, πώς ο ίδιος πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να περάσει σε μια άλλη φάση μέσω της δημιουργίας πολλών δουλειών, πολλών νέων δουλειών, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω της μιας έκρηξης ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα. Μάλιστα, δείχνοντας την ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε και τα τρία πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει στη Βουλή, που το πρώτο αφορά την αναδιοργάνωση της κυβέρνησης και της ανώτατης δημόσιας διοίκησης, μια φορολογική επανάσταση μέσω μιας δραστικής μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και τρίτον, την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, ώστε να δημιουργηθούν πιο πολλές επενδύσεις στην χώρα. Είναι οι τρεις πυλώνες λοιπόν στους οποίους κινήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Θα ταξιδικεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μας τα πεις. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω περισσότερο τον συνάδελφο, γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά ήδη. Ορίστε, κύριε. Όχι, δεν. Ναι. Είδαμε χθες την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Την έχω και εδώ δηλαδή και γραπτή, γιατί είμαι καλύτερο στο διάβασμα από το. Και είδα και την ανακοίνωσή σας, την οποία διάβασα. Ήταν πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα ίδια κάνουν και άλλοι, δεν έχει σημασία αυτό. Και λέτε, μιλήσατε για τέταρτο μνημόνιο. Και πριν πούμε στο ότι το ψάξαμε λίγο, το κουβεντιάσαμε λιγάκι και σας ζήτησα να μου πείτε πού εδράζεται αυτή η άποψη. Ναι, σας είπα. Ο κ. Μητσοτάκης σε κάποιο σημείο της ομιλίας του. Ναι, το έχω εδώ γι' αυτό. Καταρχήν, να σας πω το εξής. Παρακαλώ. Πριν πάμε στον ειδικό σχολιασμό. Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν φημίζεται για την ρητορική του δυνότητα. Όμως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει η ουσία της πολιτικής. Και στην ουσία της πολιτικής αυτό το οποίο είπε
εχθές, μέσα σε πάρα πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε νομίζω το χρόνο να τα σχολιάσουμε, είναι ότι τη στιγμή που όλη η Ευρώπη συζητάει για την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα εποπτείας και τα προγράμματα των μνημονίων και τη σκληρή επιτροπία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα προτείνει, σε ποιον θα προτείνει αλήθεια, μεταρρυθμίσεις μετά το 2018 και τις οποίες θα υλοποιήσει με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Δηλαδή, με εμέσως πλην σαφώς, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τέταρτο πρόγραμμα. Όχι, το λέει που θα προτείνει εδώ, μνημόνιο. Είναι ξεκάθαρος. Λέει, εδώ, στο σημείο αυτό το οποίο αναφέρεστε, λέει, σας το διαβάζω για να το σχολιάσετε, όπως προτείνω μια νέα συμφωνία αλήθειας με την κοινωνία. Και θα προτείνω, λέει, και μια καλύτερη συμφωνία με τους εταίρους. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Λέω παρακάτω, τι, γιατί τι, δεν διαβάζετε, θα λέει, προτείνω, θα προτείνω. Μάλιστα, μια νέα ρήτρα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Ναι, μάλιστα, ναι. Στους εταίρους. Εσείς το λέτε. Όχι, δεν το λέω εγώ, κύριε Μητσοτάκης. Η λογική είναι απλή. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Η λογική είναι απλή. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις μετά το 2018. Εναντί ποιου. Τις οποίες προτείνει να εφαρμόσει η ίδια με απόλυτη προσήλωση. Μάλιστα. Με έμφαση στο μεγάλο ασθενή, τη μεταρρύθμιση του κράτους. Και, και όσο αυτές υλοποιούνται, τόσο μειώνονται οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2%. Μάλιστα. Αυτή η συμφωνία μπορεί να απογειώσει την ελληνική οικονομία. Να μας επιτρέψει σε πρώτο χρόνο να μειώσουμε σημαντικά όλες τις ασφαλιστικές φορές. Εντάξει, μην διαβάσετε τώρα όλη την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Σας είπα. Όχι, αυτό είναι πρόταση μνημονίου. Αυτό δηλαδή είναι πρόταση μνημονίου. Ναι, να το κάνω πιο εξειδικευμένο. Okay. Ο κ. Μητσοτάκη, τη στιγμή που εσείς, όλη η Ευρώπη μιλά. Δεν μπορώ να σας αντικρούσω αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ σας ρώτησα, λοιπόν, διάβασα τι είπε ο Μητσοτάκης και όλη η Ευρώπη μιλά. Ναι. Για την ανάγκη η χώρα να βγει από τα προγράμματα επιτροπίας από τη στιγμή μάλλον που η Ευρώπη συζητά για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, τη στιγμή που η Ευρώπη συζητά για την ανάγκη η χώρα να ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και προτείνει νέο μνημόνιο. Αυτό είναι αυτό το είναι πολιτικό περισσότερο που μου λέτε. Όχι, είναι τώρα πολιτική ουσία. Θα προτείνει και θα δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις. Μην συνεχίσουμε να διαβάζουμε την ομιλία. Τη διαβάσατε. Γράμματα ξέρουμε, ξέρουμε και οι δυο μας. Ένα λεπτό. Λέει ποιες μεταρρυθμίσεις όμως. Και εγώ οφείλω να σας ρωτάω. Δεν μπορώ να μην σας ρωτάω. Λέει μεταρρυθμίσεις λοιπόν. Να μειώσουμε σημαντικά όλες τις ασφαλιστικές φορές εργαζομένων και εργοδοτών. Μάλιστα. Να εισάγουμε κατώτατο φορολογικό συντελεστή 9% για εισόδημα μέχρι 10.000. Ναι. Με 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί. Έτσι στηρίζουμε τα κατώτερα εισοδήματα. Συντελεστές σε 11 και 22% του ΦΠΑ. Το πέτυχε η Κύπρος. Φορολογία στο 20 κλπ. Αυτή είναι η δεσμευσή του, που λέτε. Κύριε Τζανκόπουλε, στην παράγραφο αυτή δηλαδή. Ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο... Ξέρω τι είναι αυτό. Τώρα, αν είναι μνημόνιο αυτό, εγώ είδα, αγαπητέ Τάκη, στον τύπο σήμερα να αναλύεται. Δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω όλη την ομιλία. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε μια σειρά μειώσεις φόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε 1, 2, 3, 5 πράγματα. Εγώ ρωτώ τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης που σήμερα είναι σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Εκτιμάται ότι αυτά είναι εφικτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν νομίζω ότι. Να απαντήσετε συνολικά και για το πρόβλημα μετά τις διαφημίσεις. Γιατί ο καπιταλισμός, όπως ξέρετε, αν είναι εφικτά, έχει και τα δικά και τα καλά του και τα κακά. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν τα ξέρω. Αν είναι δεσμεύσεις, μπορεί να υλοποιηθούν. Λοιπόν, αστειεύεστε, τα έχω πληρώσει κιόλα. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σα. Στην εκπομπή μα, κύριε Τζανακόπουλε, τώρα έχετε το χρόνο στο ερώτημα που ετέθη να δώσετε τη δική σα απάντηση. Με κάθε λεπτομέρεια για αυτά που σας ρωτήσαμε και σε σχέση πάντα με τι. Να το συνδέσουμε πριν. Αυτά που πρότεινε, εγώ λέω στο κομμάτι ελαφρύσεις, μειώσεις φόρων κλπ. Κατά τη γνώμη σας είναι εφικτά να πραγματοποιηθούν αφού υπάρχει ένα μνημόνιο και μια δέσμευση τουλάχιστον κύριε μέχρι το 20. Ακούστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Η βασική πρόταση του κ. Μητσοτάκη χθες δεν αφορούσε τις φοροελαφρύνσεις. Η βασική πρόταση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι θα προτείνει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα αφορούν απελευθερώσεις, όπως είπε, δημοσίων υπαλλήλων, έτσι λέμε πλέον τις απολύσεις, και μια σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις προς τους θεσμούς, τις οποίες θα, προς τους δανειστές, όπως είπε, τις οποίες θα τις υλοποιήσει με τη μέγιστη δυνατή προσήλωση, έτσι ώστε να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Αυτό το οποίο λοιπόν πρότεινε είναι κατεξοχήν μορφή μνημονιακής επιτροπίας. Και μάλιστα θα είναι η τέταρτη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε με πολύ μεγάλη σαφήνεια θα προτείνω συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Ποιες δεν είπε.
τις οποίες θα υλοποιήσω με τη μέγιστη δυνατή προσήλωση για να πάρω μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συμφωνήσει μαζί με την τότε κυβέρνησή του σε πρωτογενή πλεονάσματα 4,5%, επίσης δεν είπε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είπε το νούμερο. Δηλαδή, γιατί πρωτογενή πλεονάσματα συζητάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το είπε, ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ο οποίος είχε συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα 4,1% κατά μέσο όρο μέχρι το 2030, τώρα μας λέει ότι θα προτείνει ένα τέταρτο μνημόνιο, το οποίο θα είναι μια πολιτική σκληρής και μονομερούς λιτότητας για να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Αυτή ήταν η βασική του πολιτική πρόταση. Θέλετε να σας πω λοιπόν τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για απελευθέρωση δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για κατάργηση κοινωνικών υπηρεσιών. Μίλησε ότι θα πρέπει το σύνολο της υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για παράδειγμα, να περάσει στους ιδιώτες. Μίλησε για την. Ακόμα και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους το έταξε στους ιδιώτες ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Και μια σειρά από άλλα πράγματα. Την πιστοδοσία εννοείται αυτό που είπε για την πιστοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Μα τώρα τι να πει κανείς γι' αυτό. Τι να πει. Μόνο εμένα δεν πούλησε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Λοιπόν, έτσι ώστε λέει να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Και εσείς όμως με τους δημοσίους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά ένα, την. Ένα, ναι. Τζακόπη, και εσείς με τους δημοσίους υπαλλήλους πάντως και γενικά με το δημόσιο τομέα και προηγουμένως το επισημάνατε ότι χρειάζεται, είπατε, να γίνουν για να φτιαχτεί μια καλή δημόσια διοίκηση. Ναι, αυτό δεν σημαίνει και ότι θα πρέπει να περάσουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στους ιδιώτες, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είπα τι σημαίνει αυτό. Δεν το είπατε εσείς. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε. Λέω λοιπόν. Και μιλήσατε για αξιολόγηση. Άρα και εσείς θέλετε, επιχειρείτε και επιδιώκετε να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται μέχρι σήμερα η δουλειά στο δημόσιο τομέα. Οι παθογένειες δημόσιας διοίκησης είναι απολύτως γνωστές και γι' αυτό έχουμε προτείνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα Δημόσια Διοίκηση 2020, το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και η κυρία Γεροβασίλη πριν από λίγο καιρό, με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τη δημόσια διοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, το να προτείνεις την μαζική απελευθέρωση δημοσίων υπαλλήλων για να πάρεις. Υποτίθεται κάποιες φοροελαφρύνσεις οι οποίες θα αφορούν. Να απελευθερωθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Εξήγησε η κυρία Μπακογιάννη νωρίτερα, ναι, ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Είναι δέσμευση αυτό. Αλλά θα μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος όχι να πάει σε ένα άλλο νομό, αλλά με βάση την αξιολόγηση που θα γίνει, να μπορεί να πάει σε μια άλλη υπηρεσία. Το έχει κάνει ήδη η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, μετατάξεις. Σας λέω τι είπε τώρα. Το έχει κάνει ήδη η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, επομένως, υπόσχεται πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τη δυνατότητά τους να επιλέγουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, φυσικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Έχετε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωση τη δημοσία. Φυσικά. Το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει απελευθερώσεις δημοσίων υπαλλήλων όπως το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Όμως, να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα χθες. Μίλησε για την διαγραφή χρεών των φοροφυγάδων. Είπε ότι από τις λίστες δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα. Επομένως, όλα τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια θα πάνε στα αζήτητα. Είπε και άλλα. Μπορούμε να βγάλουμε αλήθεια, κύριε Τζαρακόπουλε. Φυσικά και μπορούμε να βγάλουμε από γιατί το πρόγραμμα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, ναι, και πριν από τη δική σας κυβέρνηση, όλοι το λένε αυτό. Τι 5-6 χρόνια. Όχι, δεν το λένε καθόλου. Τα ακούμε δεκαετίες αυτό. Δεν για τους φοροφυγάδες θα βγάλουμε. Δεν το λένε καθόλου όλοι. Όχι, με συγχωρείτε. Από τις λίστες η σημερινή κυβέρνηση έχει βεβαιώσει όχι, περίπου ένα δις. Λέω για τους φοροφυγάδες γενικώς, οι κυβερνήσεις, όλοι οι πολιτικοί. Μαστάζουν ότι από αυτά τα λεφτά θα βγάλουμε. Είναι έτσι, Αντώνη, δεν είναι. Ναι. Χρόνια. Ναι, αλλά, γίνεται, κάποιοι, ναι, αλλά πούμε... κάποιοι δεν έβγαζαν και κάποιοι βγάζουν. Ναι. Σας λέω λοιπόν εμείς ότι ένα δισεκατομμύριο, λεφτά αυτή, ένα δισεκατομμύριο έχει βεβαιωθεί από τις λίστες της φοροδιαφυγής. Από το πρόγραμμα. Από το... Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά και ξέρετε ότι οι εισπράξεις προϋποθέτουν την ενδικοφανή προσφυγή και στη συνέχεια πιθανότατα την τελεσίδικη απόφαση. Όμως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω... Πόσο υπολογίζετε ότι μπορεί να εισπράξουμε από αυτά μέσα στο επόμενο 1-2 χρόνια? Ένα δισεκατομμύριο έχει βεβαιωθεί. Νομίζω ότι οι εισπράξεις έχουν ήδη ξεκινήσει και ακόμη περισσότερες έχουν γίνει εισπράξεις λόγω του προγράμματος Εθελούσιας Αποκάλυψης, το οποίο μέχρι πριν από λίγο καιρό που είχα την τελευταία ενημέρωση είχε καταγράψει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και συνεχίζεται το πρόγραμμα Εθελούσιας Αποκάλυψης. Ναι. Αν διαγραφούν τα χρέη των ληστών, όπως καταλαβαίνετε, και πάυσουν όλες οι ποινικές διώξεις, τότε το πρόγραμμα. Εννοείται. Των ληστών με γιώτα, βεβαίως.
Και πάψουν οι διώξεις οι οποίες υπάρχουν εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων, καταλαβαίνετε ότι ούτε καν τα προγράμματα εθελούσιας αποκάλυψης δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε χθες μία λίστα, μία δέσμη, εν πάση περιπτώσει, μέτρων, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, συγκροτούν ακριβώς τον πυρήνα μιας πολιτικής που αποτελεί την πολιτική του Τετάρτου Μνημονίου. Στο κομμάτι των επενδύσεων, εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης αρκετά προθυμένος, είπε ότι είναι εμβληματικές για τον ίδιο οι σκουριές και το ελληνικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω... Όχι, πριν πάμε σε αυτό, Αντώνη, γιατί θα με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί θα μιλήσουμε για το ελληνικό κυρίως, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και όπως μου είχε πει εδώ ο κύριος Λαμπουράρης, που είχε έρθει, ο οποίος και προσπαθεί να υλοποιηθεί αυτό το project. Όλη η κυβέρνηση προσπαθεί. Ναι, θέλω να πω, επειδή το έχει αναλάβει και ο ίδιος σαν υπουργός, μου έλεγε ότι εμείς τον Ιανουάριο και θα βάλουμε τις μπουλντόζες. Και ήρθε τώρα αυτή η εξέλιξη και επιχείρησε η κυβέρνηση να το ανατρέψει αυτό προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Το βάζα γενικότερα, αλλά εντάξει, θα το πούμε. Με την αρχαιολογική υπηρεσία. Με την αρχαιολογική υπηρεσία, με το ΚΑΣ, λέω. Που... Έχει απόφαση το ΚΑΣ. Η εισήγησή του είναι αρνητική πάντως. Το ξέρετε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι αρνητική η εισήγηση. Τι είναι η εισήγηση του. Θετική. Δηλαδή τι. Θα μιλήσουμε τώρα για το ελληνικό ή θα μιλήσουμε. Να μου πείτε τώρα, όχι, να μην κάνω αυτό το ερώτημα που ήθελα, μια και το θέσαμε, να μην χάσουμε τον Ιρμό. Το ελληνικό θα προχωρήσει κανονικά, είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Εκείνοι οι οποίοι μιλούν για καθυστερήσεις στο ελληνικό θα έπρεπε να έχουν προσέξει πολύ περισσότερο όταν υπογράψανε τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία έβριθε και νομικών, αλλά και νομικών λαθών, αλλά και πραγματικών προβλημάτων, διοικητικών προβλημάτων, τα οποία δημιουργούσε. Εμείς επαναδιαπραγματευτήκαμε τη συγκεκριμένη σύμβαση και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες, κατά τη γνώμη μου, κάνουν τη δουλειά τους. Θα την κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύψουν εμπόδια στο μέλλον τα οποία δεν θα μπορούμε να τα υπερβούμε, διότι ξέρετε, μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα κρίνει ότι συγκεκριμένες πράξεις της διοίκησης είναι άκυρες, θα δημιουργήσουν τρεις χειρότερα προβλήματα από τα οποία θα δημιουργούνταν στην πορεία του έργου, και δημιουργούνται αυτή τη στιγμή από μια σειρά παρατάσεις, εν πάση περιπτώσει, κάποιες μικρές καθυστερήσεις που υπάρχουν στην έναρξη του έργου. Και... Για ποιο λόγο υπάρχουν οι καθυστερήσεις στην έναρξη του έργου? Διότι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με όσο το δυνατόν. Εγώ, στο ερώτημά μου, δεν υπονοεί κάποια ευθύνη στην κυβέρνηση, υπονοεί κάποια ευθύνη σε κάποιες υπηρεσίες που λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Σας ξαναλέω λοιπόν. Γιατί ο κ. Λαμπουράρης δεν μπορούσε παρά να είναι ειλικρινής. Όταν ήρθε εδώ, δημόσια και λέει τον Ιανουάριο εμείς θα βάλουμε μπουλντόζες. Δεν μπορεί να λέει ψέματα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι, Αντώνη. Άρα οι κάποιες υπηρεσίες κάτι κάνανε εκεί. Και Ζακόπουλε, για το ΚΑΣ είπατε πριν, έχετε εκτίμηση ότι θα έχει άλλη προσέγγιση? Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το ΚΑΣ, διότι το ΚΑΣ λειτουργεί με έναν ανεξάρτητο τρόπο και από τον μόνο από τον οποίο περιορίζεται είναι από την επιστήμη της αρχαιολογίας. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο προωθούμε εμείς τις διαδικασίες για το έργο, προεξοφλούμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανυπέρβλητα εμπόδια για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ακόμα και μια αρνητική απόφαση του ΚΑΣ. Τι εννοείται αρνητική? Δεν υπάρχουν θετικές και αρνητικές. Δεν υπάρχουν θετικές και αρνητικές. Αυτό που θα κάνει το ΚΑΣ. Αυτό είναι τρίτο του χώρου, δηλαδή να είναι αρχαιολογικός χώρος. Αυτό εννοούμε. Αυτό που θα κάνει το ΚΑΣ είναι το ζήτημα του ΚΑΣ. Αυτό για το οποίο μπορεί να μιλήσει η κυβέρνηση είναι ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να τη διακινδυνεύσουν δηλαδή στο σύνολό της. Ακριβώς, να τη διακινδυνεύσουν στο σύνολό της. Εκείνη λοιπόν, προφανώς, έχει υπογραφεί και μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου και των επενδυτών. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι εκείνοι οι οποίοι σήμερα θεωρούν εμβληματική την επένδυση του ελληνικού ήταν εκείνοι οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν δημιουργήσει όλα τα διοικητικά και νομικά εμπόδια για να μην μπορεί να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς συγκεκριμένη επένδυση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, για να επιστρέψουμε στην πολιτική ουσία της συζήτησης του κ. Μητσοτάκη, διότι ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλάει για το ελληνικό και για τις σκουριές είτε δεν γνωρίζει είτε εσκεμμένα διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό σοου, θα σας πω ότι πολλά από αυτά τα οποία πρότεινε για την επιτάχυνση των επενδύσεων στη χώρα είναι πολιτικές τις οποίες ήδη υλοποιούμε, όπως είναι για παράδειγμα η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, οι οποίες γίνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πάντως υπάρχει αυτό πρόβλημα, το πρώτο. Πρέπει να το ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλο. Έχει είναι ένα θέμα αυτό μεγάλο. Εικόνα, έχει αλλάξει η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν λέω δεν έχει αλλάξει. Λέω παραμένει όμως. Συνεχίζεται μια μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμιστική. Και σας λέω ότι σε λίγο και άλλα πεδία. Και άλλα πεδία επενδυτικής δραστηριότητας θα περάσουν στην ηλεκτρονική αδειοδότηση, ναι. Και μέχρι το τέλος του 2018 νομίζω περίπου το 70 με 80% των επιχειρηματικών πεδίων θα μπορούν να αδειοδοτούνται ηλεκτρονικά. Ναι. Επομένως και αυτή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη ήταν... όπως είναι μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή ένας επενδυτής που έρχεται από το εξωτερικό. Ηλεκτρονική μπορεί... αδειοδότηση σημαίνει ότι καταθέτω την αίτησή μου ηλεκτρονικά και από εκεί και πέρα βγαίνει ένα πιστοποιητικό και μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία. Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε έρχεται ένας επενδυτής από τις ΗΠΑ, από τη Γερμανία, ξέρω, από τη Γαλλία και θέλει να κάνει μια μεγάλη επένδυση τάξη του ενός δισεκατομμυρίου. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει και αυτός ή σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις έχετε ένα ξεχωριστό τρόπο να τις προωθείτε. Αν είναι στρατηγικές, αν θεωρηθούν στρατηγικές επενδύσεις, τότε υπάγονται στο νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων που έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες διευκολύνσεις και οι οποίες είναι και αυτές νομοθετημένες. Όμως αυτό το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για επενδύσεις. Χρησιμοποιεί διάφορα εμβληματικά κατά τη γνώμη του παραδείγματα. Αυτό το οποίο δεν μας λέει είναι ότι το 2016 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα ξεπέρασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2017 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα θα προσεγγίσουν πιθανά και τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα επιτύχουμε υψηλό δεκαετίας. Επομένως και το όλο αφήγημα του κ. Μητσοτάκη ότι δήθεν θα δημιουργήσει χώρο για τις επενδύσεις είναι μάλλον ένα αφήγημα το οποίο χτυπάει ανοιχτές θύρες. Πάντως το θέμα των επενδύσεων δεν πρέπει να έχει ταβάνι υπό την έννοια ότι σταματάμε σε αυτό το νούμερο. Φυσικά δεν σταματάμε σε αυτό το νούμερο, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι η εικόνα είναι μια εικόνα πολύ μεγάλης βελτίωσης και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς αλλά και από τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Στο Κέντρο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας που είχε βγάλει μια μελέτη προχτές την οποία και παρουσιάσαμε και το 12 και το 13 και το 14 υπήρχε υψηλή τάση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και το 2012 μεγάλες... που είχαμε ύφεση 4%. Ναι, εμείς όχι. Οι επιχειρηματίες ήρθαν και επένδυσαν το 2013. Με ύφεση 4%. Επένδυσαν. Θα σας το δώσω όμως να το δείτε. Το 2012 και το 2013. Δεν το λέω εγώ. Δεν την γνωρίζω. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο το Eurogroup. Οι ίδιοι ξένοι ηγέτες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα που λένε ότι για πρώτη φορά η ελληνική οικονομία παρουσιάζει θετικά σημεία, θετικά σημάδια ανάκαμψης και νομίζω ότι αυτό είναι μια απόλυτη πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αρνηθεί ούτε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και γι' αυτό βλέπουμε διάφορους συνεργάτες του. Το θέμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, το θέμα είναι ο ελληνικός λαός. Εάν η οικονομία πάει καλά και υπάρχουν φορολαφρύνσεις... Νόμιζα ότι συζητούσαμε και για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, θέλω να πω ότι τι προσλαμβάνει ο κόσμος έχει σημασία. Δηλαδή, αν είναι καλύτερη οικονομία, ο κόσμος προσλαμβάνει μια καλύτερη οικονομία. Έχει καλύτερες συντάξεις. Αυτό έχει αξία. 300.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί παραπάνω το 2017. Είχα ρωτήσει στην αρχή και μια που αγκουβεδιάσαμε τις επενδύσεις το εξής, ότι ο κόσμος που ακούει τον Τσίπρα που μιλάει για επενδύσεις, είπατε και ορισμένα νούμερα. Εγώ εκτιμώ ότι είναι έτσι και το βλέπω και βλέπω και πραγματικά. Και ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια στροφή στο ενδιαφέρον του σε αυτό. Για ποιο πράγμα λες? Για τις επενδύσεις. Ναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Μα το εξήγησε αυτό. Δεν είναι. Λέω λοιπόν, ο άνθρωπος που σας ακούει, κύριε Ζανακόπουλε, μισό λεπτό να το ρωτήσω. Στο καφενείο, ο απλός άνθρωπος. Ακούει το Μητσοτάκη, λέει επενδύσεις. Ακούει το Τσίπρα, επενδύσεις. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά που σας κάνει να ξεχωρίζετε από την προσπάθεια που, όπως τουλάχιστον την παρουσίασε ο Μητσοτάκης σε σχέση είναι με αυτό? Είναι δύο εντελώς διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας εμείς και ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς από το 2015 θυμάμαι, λέγαμε ότι υποστηρίζουμε τις επενδύσεις αρκεί να τηρείται ο νόμος, αρκεί να τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οποίους όλοι πρέπει να τηρούν, αρκεί να τηρείται ένα στοιχειώδες πλαίσιο εργασιακών σχέσεων το οποίο εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα εντελώς διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στο μυαλό του. Θέλει να στηρίξει την ανάπτυξη, συντριβή της εργασίας, την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, στο χαμηλό μισθό. Επομένως, πρόκειται για στον μη σεβασμό του περιβάλλοντος, διότι θυμόμαστε το μοντέλο το οποίο υποστήριξαν και τα δύο μεγάλα κόμματα, και τα πρώην μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που μας έφερε το 2009 στο χείλος της καταστροφής. Αυτό ακριβώς το μοντέλο ανάπτυξης έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει να προωθεί.
Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρόκειται για δύο πλήρως αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Όταν ολοκληρώσετε να μου πείτε. Τα οποία βρίσκονται στην κρίση του ελληνικού λαού. Ωραία. Έχω εδώ μπροστά μου ένα κομμάτι της ομιλίας που χθες που λέει ναι στην επιχειρηματικότητα που καινοτομεί, εξάγει, αναλαμβάνει κινδύνους. Ναι στην επιχειρηματικότητα που μοιράζει το μέρισμα της επιτυχίας στους εργαζόμενους. Ναι στους επιχειρηματίες πατριώτες, όχι στους λαθρεπιβάτες του παρασιτικού καπιταλισμού. Με αυτό συμφωνείτε. Τι εννοούμε, το σύνθημα... μοιράζει. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης, Μητσοτάκης θα σας πω, ας πούμε, μόνο για ένα από αυτά τα οποία λέει εκεί. Παρακαλώ, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μοιράζει το μέρισμα της επιτυχίας στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν είναι επιχειρηματίες, ξέρετε. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς και να εργάζονται αξιοπρεπώς, ανεξαρτήτως της πορείας της επιχείρησης. Ανεξαρτήτως της πορείας της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι δεν ζητάνε, ξέρετε, μπόνους. Οι εργαζόμενοι ζητάνε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ζητάνε αξιοπρεπείς μισθούς, ζητάνε ωράρια τα οποία τηρούνται, ζητάνε σχέσεις εργασίας οι οποίες σέβονται την ασφάλειά τους και το γεγονός ότι πρέπει να φύγουν από τη δουλειά τους την ώρα τους και να γυρίσουν στις οικογένειές τους. Αυτά θέλουν οι εργαζόμενοι. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μπερδέψει το επιχειρηματικό, μάλλον θέλει να γενικεύσει το επιχειρηματικό μοντέλο σε ολόκληρη την κοινωνία. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι βεβαίως να προωθηθούν επενδύσεις, βεβαίως να στηριχθούν επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να βάλουν λεφτά στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να τηρούνται στοιχειώδεις αρχές και στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην γίνεται σε βάρος των εργαζομένων και σε βάρος κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά να συμπεριλαμβάνει την κοινωνική πλειοψηφία. Πρόκειται για δύο πλήρως αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια, τα οποία αυτά πολιτικά σχέδια συγκρούνται καθημερινά και συγκρούνται και πάνω στα ειδικά ζητήματα που κάθε φορά προκύπτουν. Και ένα τελευταίο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι αυτό που είπε πάλι, θα έρθω στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλουμε, λέει, εξοριστική δραστηριότητα για τις κουριές, η γνωστή υπόθεση, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στο αυστηρό κοινοτικό πλαίσιο. Αλλά με απλοποίηση και αναμόρφωση του λατομικού κώδικα της εξοριστικής νομοθεσίας. Αυτό είπε. Απλώς δεν είπε χθες τη δήλωσή μου. Το σχόλιο μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να λειτουργεί ως πολιτικός αρχηγός και όχι σαν ατζέντης επιχειρηματιών. Η γνώμη μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στις κουριές. Δεν γνωρίζει τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της επιχείρησης και οι οποίες θα επιληθούν στη διαιτησία, στη βάση ακριβώς της κείμενης νομοθεσίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα μπούμε σε τεχνικά ζητήματα. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Σταθάκης ήταν πάρα πολύ σαφής σε σχέση με την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει βεβαίως η επένδυση, αλλά να προχωρήσει στη βάση της υλοποίησης των υποχρεώσεων από τη μεριά της εταιρείας. Η εταιρεία έχει υπογράψει μια συμφωνία που μιλά για καθετοποίηση της παραγωγής. Επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο ζήτημα στη βάση ακριβώς των συμπεφωνημένων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας. Πάντως για το θέμα το οικολογικό το προσδιορίσε και το είπε. Τώρα βεβαίως. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσδιορίσε. Όχι αυτό που σας διάβασα. Λέω. Εντάξει, ένα σύνθημα είναι αυτό. Επί της ουσίας κρίνονται αυτά στην πράξη. Δεν είναι πρωθυπουργός. Αρχηγός αντιπολίτευσης. Ευτυχώς. Ναι. Είναι δική σας η κρίση. Να σας ευχαριστώ θερμά, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία γιατί με την έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη ΔΕΘ μάλλον, ξεκινάει μια νέα πολιτική περίοδο στη χώρα. Κάθε χρόνο δηλαδή, δεν είναι καινούριο. Και έχουμε πάρα πολλά. Είναι η αξιολόγηση που έρχεται, που είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι από το τελευταίο Eurogroup προέκυψε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εντάξει, δεν θέλω να προεξοφλήσω χρόνο. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει πει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι δανειστές και το Eurogroup είπαν συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα. Υπάρχουν προαπαιτούμενα, κύριε Τζακόπουλε, που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ολοκλήρωση. Θεσμικά προαπαιτούμενα, τα οποία είναι τα 95 γνωστά από την έκθεση των θεσμών, η οποία κατατέθηκε το καλοκαίρι στο Eurogroup. Δεν αφορούν μέτρα αυτά, εννοείται. Όχι. Αφορούν συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δευτερογενή νομοθεσία. Αν μιλάτε για δημοσιονομικά μέτρα, δεν αφορούν. Δεν υπάρχουν δηλαδή σε συντάξεις, μισθούς, σε τέτοια ζητήματα. Δεν θα έχουμε τέτοιες εκπλήξεις μέσα στα ATM δηλαδή. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην ατζέντα της τρίτης αξιολόγησης. Πάντως υπάρχουν θεσμικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη, επειδή είστε νομικός και καλός δικηγόρος. Υπήρξατε και δικηγόρος του κ. Τσίπρα. Ναι, νομικός, καλός νομικός. Το λέω αυτό, δεν πειράζει. Υπήρξατε και νομικός του κυρίου Πρωθυπουργού. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί με τα πανεπιστήμια
έχετε αυτό το θέμα. Δεν θέλετε να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα υπό την, όπως είπατε και νωρίτερα, υπό την εποπτεία του κράτους με τους όρους που πρέπει να τηρούν μέσα. Είναι δεδηλωμένη η άποψη της κυβέρνησης. Η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα είναι δημόσια και δωρεάν και αυτό πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει. Η εκπαίδευση δεν είναι για να αγοράζεται και να πωλείται κατά το δοκούνι ή κατά τις αντιλήψεις της ιδιωτικής κοινωνίας. Πρόκειται για άλλο μοντέλο και διαφορετική αντίληψη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και. Και ψηφοφόροι του, όχι μόνο στελέχη, δεν είναι μόνο του υπουργού ή οτιδήποτε. Σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, βέβαια. Σε ποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν έχουν πάει στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Αν μου μιλάτε για τις ΗΠΑ, πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με βάση δική τους νομοθεσία. Αυτά που δεν είναι ιδιωτικά, για να κλείσω με αυτό, που δεν είναι ιδιωτικά του εξωτερικού, μπορούν να έρχονται εδώ να κάνουν παραρτήματα. Που δεν είναι ιδιωτικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή το Εδιμβούργο, ας πούμε. Δεν γίνεται, διότι τα ελληνικά πανεπιστήμια λειτουργούν στη βάση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Πρέπει να κλείσω. Αν έρθει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο από το εξωτερικό στην Ελλάδα, θα λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Αυτό δεν γίνεται να γίνει αποδεκτό. Να σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Είπαμε καλή επιτυχία για τη χρονιά που έρχεται. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Σκληρή θα είναι.